Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 11 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Κατηγορηματικά αρνητικό στο ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα και να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθεί σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την οποία προκύπτει η επιμονή του Ταμείου σε αναπροσαρμογή των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το βασικό μέτρο για το ύψος των πλεονασμάτων είναι η Eurostat και από τη στιγμή που τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι στόχοι επιτυχάνονται, δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νέα μέτρα, πρόσθεσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής της συμφωνίας. Αλλαγή της συμφωνίας και τέταρτο μνημόνιο επιδιώκει μόνη η Νέα Δημοκρατία, διακαής πόθεσης οποίας είναι η αποτυχία του τρέχοντος προγράμματος. Στόχος της είναι να επιβάλλει μια σκληρή ατζέντα λιτότητας και να την προσφέρει ως αντάλλαγμα για την ρύθμιση του χρέους. Η πολιτική της αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχει η πρόθεση για τη λήψη νέων μέτρων ή νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην συμφωνία που πιθανόν να προκύψει αν το ΔΝΤ αποδεχθεί να συμμετέχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα. Για το χρέος θα είναι μέρος των συζητήσεών μας στο πλαίσιο της δεύτερης αυτής αξιολόγησης. Βεβαίως, δεν είμαστε εμείς οι πιστωτές της Ελλάδας, όπου είναι οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, οπότε αυτές τελικά θα αποφασίσουν, αλλά οπωσδήποτε η Κομισιόν θα παίξει ρόλο της για να διευκολύνει μια συμφωνία. Ο νέος Αμερικανός αντιπρόεδρος Mike Pence διατυπανίζει ότι η Άγκερα είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός του στην περιοχή. Πρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της Τουρκίας και να προσαρμόσουμε την εξωτερική μας πολιτική ώστε να αναγνωρίσουμε την Τουρκία ως προτεραιότητα, δηλώνει ο σύμβολος του Τραμπ σε θέματα ασφαλείας και επικρατέστερος νέος υπουργός άμυνας Mike Flynn. Πραγματοποιήθηκε στη σχολεία στη Φυλάκων Κομωτινής η τελετή ορκωμοσίας των 308 πρωτοετών δοκίμων στη Φυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2016-2018, όπου παρέστηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, καθώς και πολύ επίσημοι μεταξύ αυτών ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Νομού Δράμας, σύσσωμα τα σώματα ασφαλείας και οι εκκλησιαστικές αρχές. Στη σχολεία στη Φυλάκων Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των 308 πρωτοετών δοκίμων στη Φυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2016-2018 που παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, καθώς και πολύ επίσημη. Η τελετή ξεκίνησε με τον Εθνικό Ύμνο, ενώ ακολούθησαν κατεστραή δοξολογία ορκωμοσία των 308 πρωτοετών δοκίμων στη Φυλάκων, ασκήσεις από το τμήμα δοκίμων στη Φυλάκων και παράλληλες μπροστά από τους επισήμους. Με πίστη και αφοσίωση.
μέχρι τη τελευταία ρανίδα του αίματος. Μέχρι τη τελευταία ρανίδα του αίματος. Τις σημαίες. Τις σημαίες. Να υπακούω στους ανωτέρους. Να υπακούω στους ανωτέρους. Και να εκτελώ πρόθυμα τις διαταγές του. Και να εκτελώ πρόθυμα τις διαταγές του. Να εκπληρώ ενσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Να εκπληρώ ενσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να διάγω γενικά. Και να διάγω γενικά. Ως πιστός. Ως πιστός. Και φιλότιμος αστυνομικός. Και φιλότιμος αστυνομικός. Είναι μια πολύ όμορφη αλλά και ιδιαίτερη μέρα η σημερινή. Δόκιμες αστιφύλακες, δόκιμοι αστιφύλακες ορκίστηκαν πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά στην ουσία να είναι χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία που τόσο τους έχει ανάγκη. Είναι μια διαδικασία και μια μέρα που γεμίζει χαρά και ελπίδα τόσο τους γονείς όσο και τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Και νομίζω ότι σε αυτή εδώ τη σχολή, στη σχολή Κομωτινής, παράγεται ένα εκπαιδευτικό έργο αντάξιο και της ιστορίας και της αποστολής της ελληνικής αστυνομίας. Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στο διοικητή όσο και στους υπόλοιπους εκπαιδευτές, αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές που βοηθούν στο να λειτουργήσει αυτή η σχολή με τέτοια επάρκεια. Είναι προφανές ότι στη Θράκη, στη Ροδόπη, στην Κομωτινή, σήμερα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Νέα παιδιά, νέες και νέοι, είναι έτοιμοι να κάνουν το πρώτο τους βήμα. Ένα πρώτο βήμα σε μια λαμπρή καριέρα και ελπίζω να είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην ελληνική μας κοινωνία. Είμαστε δεύτερη συνεχή χρονιά και έχω την τιμή και τη χαρά να είναι η δεύτερη παρουσία μου στα δύο τελευταία χρόνια. Έχετε δίκιο. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία πέρυσι είχαν ανακοινώσει ότι είχαμε στις τάξεις μας τους επιτυχώντες των Παλαινίων Εξετάσεων 12-13. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια ομαλή λειτουργία των σχολών μας, τόσο των δοκίμων αστιφυλάκων όσο και των αξιωματικών. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε άλλου τέτοιου είδους μεγάλα διαλύματα, γιατί όπως είπα και προηγούμενα, η σχολή είναι απαραίτητη τόσο για την ελληνική αστυνομία, αλλά όσο ευρύτερα και για την περιοχή. Υπάρχουν δύο μετρήσεις κοινής γνώμης. Η μία που έγινε πέρυσι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έδινε ένα 65% αποδοχή της ελληνικής αστυνομίας, και προχτές, πριν τρεις μέρες, σε εφημερίδα αθηναϊκή μεγάλης κυκλοφορίας, το Έθνος συγκεκριμένα, η ελληνική αστυνομία είναι τρίτη στην αποδοχή και στην εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτος είναι ο στρατός και μάλιστα, μια που μου θέσατε το ερώτημα, να σας πω ότι η τελευταία μέτρηση είχε και κάποια στατιστικά στοιχεία, δηλαδή μετρήσεις του 3, του 9 και του 16. Αυτό λοιπόν είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση για όσοι υπηρετούν την ελληνική αστυνομία, που βεβαίως δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν με αυταπάρνηση και την αποστολή τους και την πατρίδα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι
ελάχιστη μειοψηφία που αμαυρώνουν, θολώνουν την εικόνα και της ελληνικής αστυνομίας, αλλά γενικότερα του σώματος. Αυτοί λοιπόν θα αντιμετωπιστούν, περιθωριοποιούνται και απολογούνται για όποια παραβατική ενέργεια έχουν κάνει. Μένω όμως το θετικό, το ότι η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται ακόμα τους Έλληνες αστυνομικούς και τους ζητά να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα για αυτούς. Στην ορκομοσία των 308 πρωτοετών δοκίμων αστυφυλάκων, το παρόν έδωσε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παραχώρησε στο Art Channel Thrakis μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Το παρόν στην ορκομοσία των 308 πρωτοετών δόκιμων αστυφυλάκων έδωσε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης. Η επίσκεψή μου συνδέεται με την επανέναρξη, θα έλεγα, της Αστυνομικής Ακαδημίας και συγκεκριμένα της Σχολής Αστυφυλάκων. Ύστερα από μια προσπάθεια που ήταν δυνατή, θα έλεγε κανείς, να υπάρξει ένα άνοιγμα της μνημονιακής υποχρέωσης για την είσοδο στις αστυνομικές σχολές, διότι δυστυχώς μνημονιακά τούτο είχε απαγορευτεί. Είχε βρεθεί μια φόρμουλα και θα μου επιτραπεί να πω μια τροπολογία, έχοντας και τότε την ευθύνη του υπευθύνου της δημόσιας τάξης από πλευράς της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έγινε δυνατή η είσοδος εκείνων των παιδιών μας, τα οποία είχαν προετοιμαστεί, έστω και αν μετά από 2 χρόνια που είναι η σημερινή μέρα, τους δόθηκε η δυνατότητα αυτής της ένταξης. Και βεβαίως είδα αυτό το ιδιαίτερο μορφωτικό επίπεδο που τους διακρίνει και το διαπιστώνει κανείς και σήμερα, ο οποίος βρέθηκε στην σχολή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαθέτει αυτό το μορφωτικό επίπεδο, που ενδεχομένως επέλεξε αυτό το εισαγωγικά επάγγελμα, λειτουργήμα για μένα, έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τη διασφάλιση της εργασίας. Είμαστε υποχρεωμένοι ως πολιτεία να εκμεταλλευτούμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, καθότι και για τη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι γνωστό της πάση, αποτελεί βασική αρχή προτεραιότητα η διασφάλιση της ένομης τάξης και προστασίας του πολίτη. Κυρίαρχο για τη Νέα Δημοκρατία το έχει καταδείξει και το καταδεικνύει καθημερινά και με, αν θέλετε, και με το ενδιαφέρον της. Ακριβώς για αυτό το λόγο και με εντολή του Προέδρου βρέθηκα στην Κομοτηνή σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής αλλά και τον υπεύθυνο περιφερειακού που είναι στον τομέα της δημόσιας τάξης, τον κύριο Τσαβδαριζή, που είναι από Κομοτηνή. Μας ακολούθησε και η συνάδελφος σε εισαγωγικά, η οποία πολιτεύτηκε με Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ελευθεριάδου. Είχαμε πέρα από αυτήν την, θα έλεγα, την τελετή της ορκομοσίας, μας δόθηκε ευκαιρία να διατρέξουμε το νομό, να δούμε αστυνομικές υπηρεσίες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, όπως και τον νέο Περιφερειάρχη, όπου τελικά είδαμε το ενδιαφέρον αλλά και ο προβληματισμός αυτών που έχουν στο νομό την διασφάλιση της ένομης τάξης και την προστασία του πολίτη. Πάρα πολλά ζητήματα κατέληγαν στον Περιφερειάρχη από πλευράς της βοήθειας. Βεβαίως αποτελεί το όλο θέμα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας του πολίτη κεντρικό ζήτημα, έτσι, της κεντρικής εξουσίας, αλλά πάντα ο τοπικός κυβερνήτης, αλλά και, αν θέλετε, ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ από πλευράς δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ο Δήμαρχος και οι Δήμαρχοι, μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το έργο. Κατεξοχήν είναι μια κοινωνική αποστολή, κοινωνικό έργο επιτελούν οι δύο αυτές οι υπηρεσίες, τις οποίες είμαι υπεύθυνος από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, και εννοώ την αστυνομία και την πυροσβεστική. Χάρηκα διότι το υψηλό επίπεδο και του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και των εκπαιδευμένων, μας δίνει μια ικανοποίηση. Θα έλεγα ειλικρινά χάρηκα και χειροκρότησα
και ιδιαίτερα στοιχεία που είχαν να κάνουν με την πατρίδα, αλλά και με την θρησκεία, διότι και ο Σεβασμιώτος με την παρουσία του έδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση θετικά για αυτήν την περιοχή, όπως και των εκπροσώπων εδώ της μειονότητας από πλευράς θρησκευτικής. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και οφείλουμε να συνεργαστούμε για το καλό της πατρίδας, αλλά και της διασφάλισης ένωμης τάξης και προστασίας του πολίτη. Ο κύριος Κυριαζίδης σχολίασε και το πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Έρχομαι με μια πολιτική ιδιότητα πλέον σε αυτή την περιοχή. Παλαιότερα ως εκπρόσωπος με άλλη ιδιότητα των εργαζομένων στο χώρο της αστυνομίας, αλλά και συνεργασία και με άλλους φορείς. Άλλωστε είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειάς σας και το ενδιαφέρον μου κινείται και για τον ομό αυτό, διότι δυστυχώς τα πολιτικά πράγματα είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τον τόπο αυτό, και αυτό γίνεται αντιληπτό σήμερα, το κενό αυτής της μη παρουσίας και της μη δυνατότητα της παρέμβασης αλλά και της βοήθειας του τόπου. Ο ανασχηματισμός, θα έλεγε κανείς, με αυτό το απόφευγμα και ρητό των αρχαίων ημών Ελλήνων, Όδιν όρος σκέτε και μη. Δηλαδή, ούτε εκλογές να είχαμε, ενώ κοινοβουλευτικές που κράτησε ο χρόνος αυτός για να υπάρξει ένας ανασχηματισμός, ο οποίος έχει να κάνει, πιστεύω, με τις ερχόμενες, πιστεύω, εκλογές σε άμεσο χρόνο. Έγινε μια κατανομή της, θα έλεγα, από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, αυξάνοντας το δημοσιονομικό κόστος. Από την άλλη πλευρά τρέχουμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα και πιεζόμαστε, και από την άλλη πλευρά αυξήσαμε υπουργεία, αυξήσαμε υπουργούς εκεί που θα υπήρχε ένα ολιγομελές σχήμα, ως και για αυτό το ζήτημα δεσμεύτηκε η σημερινή κυβέρνηση. Όπως όλα τα άλλα, μία από, θέλετε, από το τίποτα, προκειμένου να έρθει κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς, θα έχουμε μία ανακύκλωση των ιδίων και των ιδίων, χωρίς ένα προσδοκισμό αλλά και χωρίς καμία προοπτική. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπετε, εμείς από πλευράς αντιπολίτευσης προστρέχουμε, βοηθούμε, ψηφίζουμε ό,τι θετικό, δημιουργικό. Δεν λειτουργούμε, αυτά είναι κοινά, πιστεύω, πλέον και θα έλεγα κοινός τόπος και για τον κόσμο πλέον, την κοινωνία που παρακολουθεί όλα αυτά, τη λειτουργία του ενός κόμματος και του άλλου κόμματος. Πιστεύω ο ανασχηματισμός έγινε για μια εσωτερική κατανάλωση χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο για την κοινωνία. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Δράμας σχολίασε και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ναι, ήταν ένα άλλο ευτυχώς αποτυχημένο εγχείρημα της σημερινής κυβέρνησης, θα μου επιτραπεί η έκφραση, να σας περάσει, γιατί ανήκετε ακριβώς και εσείς σε αυτό το περιεχόμενο της όποιας ρύθμισης θα υπάρξει τελικά, να σας περάσει όλους από τον πάγκο, έτσι ώστε να είστε διαθέσιμοι και πρόθυμοι για ό,τι από πλευράς τους απαιτηθεί. Ευτυχώς η αντίδρασή σας, αλλά και η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, έφερε ένα θετικό, θέλω να πιστεύω, για τον πλουραλισμό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και η κοινωνία να πληροφορείται, αλλά και να μην συμβαίνει και ενισχύεται η διαπλοκή που τόσο πολύ την κατηγόρησε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά με πόση πίστη την υπηρετεί και προσπαθεί κάθε φορά να βρει και ένα καταφύγιο και διασφάλιση, αλλά και από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, και μία μελλοντική, έτσι, παρουσία, με την έννοια, ενώ δεν προσφέρει τίποτα, να αναδεικνύει ότι πράττει και επιτυχάνει τα πάντα. Τέλος, ο κύριος Κυριαζίδης στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις σχολίασε και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα κινηθώ με έναν πρακτικό λαϊκό τρόπο, όπως έμαθα, ότι ήταν αυτό το οποίο και ανέδειξε τον σημερινό Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, έπιασε το σφιγμό του μέσου πολίτη, τον εκμεταλλεύτηκε με ένα επαγγελματικό, σε επαγγελματίας τρόπο και έφερε το αποτέλεσμα. Είναι ένα, θα έλεγα, σήμα προς όλους και ειδικότερα προς την Ευρώπη, ότι επιτέλους πρέπει να σκύψουμε και χαμηλά, να δούμε ότι υπάρχει και μια κοινωνία η οποία απαίνεται και οφείλουμε να την δούμε, διότι θα υπάρχουν
καταφυγές προς άλλη κατεύθυνση, άσχετα αν κανείς τις πιστεύει ή δεν τις πιστεύει. Όμως το κυρίαρχο πρέπει να ξέρουμε ότι όποιος Αμερικάνος πρόεδρος ξεκινάει από την πατρίδα του και το κόμμα του είναι σε μια δεύτερη μοίρα. Προέχουν τα εθνικά του συμφέροντα και τα υπόλοιπα βεβαίως όχι ότι τα λησμονούν, αλλά έρχονται πάντα σε δεύτερη μοίρα. Μακάρι και εμείς ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, πολιτικό προσωπικό να αντιληφθούμε αυτό και να λειτουργήσουμε πατριωτικά. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ως γνωστόν, πραγματοποιήθηκε παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, που το παρόν έδωσε και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δώστε και το παρόν. Έτσι ακριβώς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παραβρέθηκα το τρίμηνο που μας πέρασε, δηλαδή από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στην Διεθνή Έκθεση που πραγματοποιείται για τον τουρισμό στον Λονδίνο. Εδώ να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι πρόκειται για μια παγκόσμια έκθεση τουρισμού. Συμμετέχουν περίπου 167 χώρες συμμετείχανε και η Περιφέρεια με το δικό της το περίπτερο έδωσε παρόν σε αυτήν την έκθεση, προκειμένου να μπορέσει να αναδείξει ακόμη μια φορά τις φυσικές ομορφιές και όλα εκείνα τα συνδυτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια θα είναι τα ωφέλη από τη συγκεκριμένη έκθεση για την Περιφέρεια στο μέλλον? Το θετικό είναι ότι, όπως ξέρετε και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές σας, από τώρα, από αυτήν την περίοδο, γίνονται οι κρατήσεις για την επόμενη τουριστική σεζόν, δηλαδή για το καλοκαίρι του 2017. Τα μηνύματα είναι θετικά. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γίνανε συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, με δύο μεγάλα τουριστικά γραφεία της Μεγάλης Βρετανίας, τα οποία και μεταφέρουν τουρίστες στην περιφέρειά μας και αναφέρομαι στην έκθεση, στο γραφείο Thompson, καθώς επίσης και στο τουριστικό πρακτορείο Thomas Cook. Ήδη γίνανε επαφές με τον εκπρόσωπο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας που έχει πάρει το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος και επίσης γίνανε επαφές και με την γαλλική αγορά, με tour operators από την Γαλλία, που δείχνουν έκδηλο ενδιαφέρον να επισκεφτούν την περιφέρειά μας. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε ότι και είναι και βασικά και αρχή του νέου Περιφερειάρχη, του κύριου Μέτριου, ότι ο τουρισμός παραμένει στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειάς μας, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα, έχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα που μπορούμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ στον τουρισμό. Με την συμπαράσταση και την συνεργασία της περιφέρειας, των δήμων και των ανθρώπων του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου, πιστεύω ότι και το 2017 αλλά και το 2018 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα, κύριε Αντωνιάδη, να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Εκλογή νέου αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Συνότητας Ροδόπης την Κυριακή 13 Νοεμβρίου. Ποια είναι η διαδικασία και ποιοι θα είναι υποψήφοι? Ο Περιφερειάρχης θα προτείνει τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της Ροδόπης, τον Νίκο τον Τσαλικίδη, έναν αξιόλογο συνάδελφο, ο οποίος σαν χρόνια θητείας στα περιφερειακά έδρανα έδειξε ότι διαθέτει και την εμπειρία αλλά και την γνώμη να ηγηθεί τη συγκεκριμένη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Από εκεί πέρα, την Κυριακή 12 η ώρα θα γίνει ειδική συνεδρίαση, θα ξαναγίνει εκλογές και θα ψηφιστεί και από τους 36 περιφερειακούς συμβούλους της περιφερειακής. Οπότε θα είναι η μοναδική υποψήφια? Μέχρι και στιγμής είναι η μοναδική, φαντάζομαι θα είναι και η μοναδική και από εκεί πέρα πρέπει να τελειώσει και αυτή η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκλογικές διαδικασίες για να ξανατεθεί σε λειτουργία, που ήδη εδώ και 10 μέρες λειτουργεί η περιφέρεια αλλά και η περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Μάλιστα, κύριε Αντωνιάδη, να τελειώσουμε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ποιο σημείο βρισκόμαστε? Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων, ο νέος Περιφερειάρχης έδειξε όντως ότι θέλει να συνεχίσει το όραμα του αείμνηστου του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη. Εχθές είχαμε εκτελεστική επιτροπή, όπου παραβρέθηκα και εγώ προσωπικά και εκεί εγκρίθηκε ομόφωνα από όλους τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και μετά από πρόταση φυσικά του νέου Περιφερειάρχη, του Χρήστου Μέτσιου, η συντήρηση και ο χιονισμός του δρόμου από τη διασταύρωση του Βόλακα μέχρι και το
χαλακρό έτους ένα ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ. Επίσης, εδώ για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας εγκρίθηκε η επισκευή συντήρησης επαρχιακών δρόμων για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας σε προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, καθώς επίσης και η αξιοποίηση των τεναγών των Φιλίππων και ο καθαρισμός της κεντρικής Τάφρου περίπου 300.000 ευρώ. Βλέπετε ότι κινούμαστε, αυτά είναι χρήματα που διαχειρίζεται η ίδια η περιφέρεια, δεν είναι χρήματα δηλαδή του ΕΣΠΑ. Με ό,τι χρήματα έχει αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος των κατοίκων της περιφέρειας μας. Από εκεί πέρα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνεχίζονται, υπάρχει πλήρη ενημέρωση όλων των υπηρεσιακών παραγόντων προς το νέο περιφερειάρχη για σε ποιο στάδιο βρίσκονται η διαδικασία προσκλήσεων για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 και νομίζω ότι μέχρι και στιγμής δείχνουμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ γεια σας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για το υπομέτρο 6.1 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020 με θέμα «Εγκατάσταση νέων γεώργων». Ενημερωτική ημερίδα διοργάνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για το υπομέτρο 6.1 του προγράμματος 2014-2020 με θέμα «Εγκατάσταση νέων γεωργών». Τους σκοπούς ανέλησε η κυρία Τριανταφύλου. Είναι ο άξονας 6, το υπομέτρο 6.1, εκκίνηση επιχείρησης από τους νέους αγρότες. Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος? Ο σκοπός του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουν τον εκλεκτό συνάδελφο από την Ξάνθη, το διευθύντη του Ξάνθη2.gr, τον Γιάννη Σιδηρόπουλο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε με την πρόσφατη επικαιρότητα στην Ξάνθη, ποια είναι? Η πρόσφατη επικαιρότητα είναι κυρίως αστυνομική σε αυτή τη φάση και έχει να κάνει με τον εντοπισμό και τη σύλληψη σήμερα, εχθές μάλλον, απλώς σήμερα το δημοσιεύσαμε εμείς και λίγο πριν το μεσημέρι υπήρξε η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας ενός 25χρονου στη δική της Ξάνθης, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Η έρευνα ξεκίνησε από την Αθήνα, από το σώμα δίωξης, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δόθηκε επετράπη η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και έτσι βρέθηκαν στα ίχνη και εντόπισαν τον 25χρονο μετά από έρευνες αρκετών ημερών και μετά από έρευνες σε 5 σπίτια που έγιναν αρχικά στον οικισμό της Μίνθης και τελικά στον οικισμό της Μίκης. Και αυτό έγινε διότι το κλιμάκιο των αστυνομικών της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, συνοδευόμενοι από δικαστικό λειτουργό, εντόπισαν αρχικά μία IP, μία διεύθυνση ουσιαστικά παροχής. Σε αυτή τη διεύθυνση αποκαλύφθηκε ότι αυτός που κατήχε την IP δεν είχε κάποια σχέση, αλλά ουσιαστικά μέσα από αυτήν την διεύθυνση μοιράζονταν ίντερνετ και άλλα πρόσωπα. Ένας από αυτούς ήταν ο 25χρονος στο διπλανό οικισμό της Μίκης και έτσι τελικά μετά από 5 σπίτια κατάφεραν να βρουν αυτόν που αναζητούσαν και ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση σκληρού μάλιστα πορνογραφικού υλικού και τον διαμοιρασμό του σε κόσμο κυρίως στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Κατασχέθηκαν υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, τάμπλετ, κινητά, διάφορα στικάκια και η υπόθεση ερευνάται όπως αναφέρει και η Ελλάς στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα από την Αθήνα. Κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι μετασεισμοί, όπως τα λέγαμε εντός εισαγωγικών, οι κόντρες μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων ΜΜΕ. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, τα ΜΜΕ επιχείρησαν να εμπλέξουν
την αντιφασιστική πορεία που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, με τα στην οποία συμμετείχαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΑΔΕΔΗ, ΚΕΡΦΑ και διάφορες άλλες συλλογικότητες, με τα επεισόδια που έγιναν περίπου 40 λεπτά μετά στην κεντρική πλατεία από αντιεξουσιαστές που επιχείρησαν, που ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατηγορεί ΜΜΕ και κάποιους πολιτικούς παράγοντες ότι επιχειρούν να εμπλέξουν την πορεία με τα επεισόδια, ενώ απέχουν χρονικά πάρα πολύ και ενώ δεν συμμετείχε κάποιος άλλος. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κόντρα. Είχαμε διάφορες ανακοινώσεις. Το πρόσφατο επεισόδιο είναι κάποιες αναρτήσεις της Νομαρχιακής εναντίον ΜΜΕ, αλλά και μια σκληρή δήλωση του βουλευτή του κόμματος, του κ. Στογιαννίδη, ο οποίος προκαλεί, χαρακτηρίζει παιδιά του Γκέμπελς όσους διακίνησαν αυτά τα σενάρια, κάνει λόγο για μαύρη προπαγάνδα και λάσπη και τους καλεί να υποβάλλουν μήνυση εναντίον τους για να κληθούν να αποδείξουν όσα έχουν γραφτεί συγκεκριμένοι. Μια μερίδα των ΜΜΕ που σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να εμπλέξει τα επεισόδια μεταξύ τους. Αυτά κυρίως συμβαίνουν στην περιοχή. Κατά τα άλλα επικρατεί ηρεμία. Για να τελειώσουμε με τελευταία διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναδείχθηκε τελικά Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις βέβαια του κ. Παπά. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Ναι, αναδείχθηκε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιος έκανε περισσότερα βήματα για να συναντηθούν σε αυτή την περιβόητη συνένεση. Αν δηλαδή υποχώρησε πιο πολύ η κυβέρνηση, υποχώρησε πιο πολύ η αντιπολίτευση, πήγε πιο μπροστά ο ένας και πίσω ο άλλος. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και ένα χρόνο δεν είχαμε ουσιαστικά ΕΣΟΡΟΥ, δεν λειτουργούσε καν, δεν μιλάμε για υπολειτουργία. Αυτό έχει τις συνέπειές του. Το ζητούμενο είναι μπροστά. Ουσιαστικά το ΕΣΟΡΟΥ με την μέθοδο και την τεχνογνωσία που υπάρχει από τον διαγωνισμό που έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ως προς τις τηλεοπτικές άδειες, δεν ουσιαστικά έχει να κάνει κάτι παρά μόνο να εποπτεύσει και να εγγυηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, όπως έγινε και σε αυτήν τη διαδικασία του Αυγούστου. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Το θέμα, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι να δούμε ποιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θέλουμε. Αυτό που είχαμε δεν ήταν Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ήταν κατ' επίφαση ανεξάρτητη η αρχή, η οποία αγόταν και φερόταν ανάλογα με την κυβέρνηση που υπήρχε. Οι αποφάσεις της ήταν φύλλα, κινούνταν σε επίπεδο φιλικό ή μη ανάλογα με την κυβέρνηση που είχαμε κάθε φορά. Δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη και αν ποτέ είχε ασκήσει πραγματική εποπτεία και έλεγχο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και όχι φυσικά πρόστιμα μιας έτσι υπερσυντηρητικής έως καθώς πρεπικής αντίληψης κυνηγώντας τον Μπόμπ Σφουγγαράκη ή τα ομοφιλοφιλικά φιλιά της τηλεόρασης. Αν λοιπόν είχε ασκήσει σοβαρό έργο το ΕΣΟΡΟΥ όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα είχε η τηλεόραση που έχουμε σήμερα, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν την αναλύσουμε, το χάλι πραγματικά που έχει. Έτσι λοιπόν αυτό που αναζητείται είναι αν αυτή η σύνθεση και αν η συμπεριφορά του πολιτικού συστήματος απέναντί της θα της δώσει τα εχέγγυα για να ασκήσει πραγματικά το έργο. Έχω μια επιφύλαξη γιατί ο τρόπος συγκρότησης, σύνθεσης και συνένεσης όπως το ονομάζουμε στη δική μου προσωπική ματιά δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτόν του παρελθόντος και μάλιστα υπάρχει ένα συμβολισμός. Συνταξίουχος δικαστικός ήταν και πριν και μάλιστα Ξανθιώτης, συνταξίουχος δικαστικός και τώρα. Βέβαια ο δικαστικός που μπήκε τώρα έχει ένα πολύ λαμπρό παρελθόν στην διάρκεια της θητείας του στο δικαστικό σώμα. Κρατάμε επιφυλάξεις, δεν πρέπει να προκαταβάλουμε, αλλά να δούμε πώς στην πράξη αυτό το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα ασκήσει αυτό που πρέπει να κάνει και βεβαίως προφανές είναι ότι και άδειες θα δοθούν γρήγορα και το τίμημα περίπου έχει προσδιοριστεί και το ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο θα νομοθετηθεί, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για να ρυθμιστεί, καθώς είναι μια πολύ ξεκάθαρη και προεκλογική της εξαγγελία από τις λίγες που μπορεί να τηρήσει στο έπακρο. Αλλά φαίνεται ότι είναι και αποφασιστική έτσι, στρατηγική της επιλογή να βάλει τουλάχιστον σε πανελλαδικό επίπεδο στα κεντρικά κανάλια τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν. Θα το δούμε στην πορεία. Και δεν θα το δούμε μόνο τώρα. Και όταν θα αλλάξει
πιθανώς μία κυβέρνηση, πώς το ίδιο αυτό όργανο με τα ίδια θα συμπεριφέρεται την επόμενη μέρα. Είδουμε λοιπόν. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να πάμε τώρα στις Σέρρες. Αντίδραση φορέων στην πρόταση του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της πόλης Σερρών προκαλεί η απόφαση του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη και η φερόμενη πίεση στον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη για την αλλαγή των δρομολογίων του ΚΤΕΛ που θα έχει ως αποτέλεσμα τα λεωφορεία να κυκλοφορούν εκτός πόλης. Οι Σερραίοι επαγγελματίες, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση Επιλογές, τονίζουν ότι η απόφαση του Πέτρου Αγγελίδη θα πλήξει την τοπική αγορά, καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των πολιτών που επισκέπτονται τις Σέρρες από τα γύρω χωριά, κυρίως της ανατολικής πλευράς Περιφερειακής Ενότητας. Το έχω πει ότι είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι με αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες, έχουμε πει ότι πληρώνουμε και εμείς φόρους, και εμείς πληρώνουμε δημοτικό φόρο, πληρώνουμε φόρο πρασίνου, πληρώνουμε τέλη πεζοδρομίων, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε δεύτερη κατηγορία σαν άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι για αυτό το θέμα, διότι χωρίς εμάς αποφασίζουν για μας. Πριν αποφασιστεί κάτι, να το εξετάσουμε από όλες τις απόψεις. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, το να περνούν μέσα από την πόλη τα ΚΤΕΛ, υπάρχει κάποιο όφελος. Τώρα το τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργούν τα ΚΤΕΛ τόσα χρόνια δεν νομίζω να έχει κάποιο έτσι αμάν σοβαρό πρόβλημα. Οπότε πιστεύω ότι το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το... Είναι μεγαλύτερο από το χάσιμο, ας το πούμε, ή από το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργούν τα λεωφορεία μέσα στην πόλη. Μάλιστα, οι έμποροι ζητούν από την Δημοτική Αρχή αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών να είναι παρόν στη διαβούλευση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν και αυτοί τις απόψεις τους πάνω στο θέμα που έχει προκύψει. Μάλιστα, ζητούν από όλους να βάλουν νερό στο κρασί τους και να βρεθεί μια ισότιμη λύση για το θέμα. Να σας πω λίγο για τους επαγγελματίες. Είμαι της άποψης ότι όταν ο κόσμος έχει χρήματα, βρίσκει τον τρόπο να κατέβει στην αγορά. Ένα είναι αυτό. Δεν είναι εκεί, από εκεί. Το θέμα είναι η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που κατεβαίνουν από τα χωριά και θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να μπουν μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή να πάρουν μια δεύτερη συγκοινωνία για να έρθουν από το σταθμό των ΚΤΕΛ στο κέντρο. Αλλά και αν κάνουν μια καλή διαχείριση της συγκοινωνίας και των δρόμων, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα λένε ότι μπλοκάρει Γεωργίου Παπανδρέου. Φυσικά, αφού υπάρχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο και από τη μια μεριά και από την άλλη, ή φορτώνουν ξεφορτώνουν, θα υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Αλλά το να βγει ο κόσμος, να βγουν τα ΚΤΕΛ τελείως έξω και να μην υπάρχει καμία στάση για κάποια χωριά που είναι ζωτική σημασία και για εμάς στην αγορά, δεν νομίζω. Είναι απαράδεκτο πράγμα. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ και σαν αντιδήμαρχος στο Δήμο είχε προκύψει το θέμα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά στα χωριά μας. Ήμουν της άποψης ότι πρέπει να γίνεται μία ή δύο στάσεις μέσα στην πόλη και για τους καταναλωτές, τους δικούς μας, εν πάση περιπτώσει, τους πελάτες μας, αλλά και για όλο το κοινό. Ο κόσμος κατεβαίνει μεγάλη ηλικία. Αυτοί παίρνουν περισσότερο, οι υπόλοιποι έχουν όλοι αυτοκίνητα. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία είναι ηλικιωμένοι, που θέλουν να πάνε στο γιατρό τους, στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τώρα αν πρέπει να πληρώσουν από τα 360 που παίρνουν του ΟΓΑ τη σύνταξη όλη αυτή την κατάσταση. Είναι εις βάρος των ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Εμείς όλοι οι έμποροι θέλουμε κίνηση στους δρόμους. Οτιδήποτε στάση γίνεται ή έστω και για 10 και 15 λεπτά να μπορεί να κατέβει κάποιος και να εξυπηρετηθεί μέσα από την πόλη, για μας είναι πολύ καλύτερο από το να πάει στα ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, να πάρει ένα ταξί και να του πάει κατευθείαν στη διαδρομή που έχει σαν στόχο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι εξυπηρετείται και ο κόσμος. Είναι μια εποχή κρίσης και ο κόσμος δεν μπορεί να φορτωθεί κι άλλα έξοδα. Νομίζω δηλαδή ότι όταν εξυπηρετείται με κάποια στάση μέσα στην πόλη και είναι κοντά στο στόχο του, στο σπίτι του που θέλει να πάει, είναι πολύ καλά, γιατί κάνει και κάποια οικονομία. Διότι δεν θα χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζικής μεταφοράς, συγγνώμη. Τι να βάλει? Νερό στο κρασί. Νομίζω ότι θα πρέπει, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκολία, το οποίο για έναν που δεν θα πηγαίνει να σταματάει στο ΚΤΕΛ, να πηγαίνει κάτω από εκεί για να μπορεί να πάρει το ταξί για να γυρίσει επάνω, εγώ νομίζω είναι μια ευκολία για έναν που ανεβαίνει το λεωφορείο, το ΚΤΕΛ. Τώρα από εκεί πώς το βλέπω ο Δήμαρχος δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι ζητάει? Ζητάει δηλαδή να, όπως βγήκανε κάποτε το ΚΤΕΛ, ήταν εδώ μέσα στην πόλη των Σερρών, βγήκε έξω,
Εντάξει, άλλοι είναι γιαγιά, άλλος δεν έχει να πληρώσει ταξία. Άλλος δεν... Εγώ νομίζω είναι μια ευκολία για αυτόν που ανεβαίνει το λεωφορείο να σταματήσει έστω για 3 λεπτά το λεωφορείο για να κατέβει, όχι για να ανέβει. Για να κατέβει απλώς λέμε. Τώρα, άμα θέλει να ανέβει, θα πάει στο χτέλ, θα πάρει από εκεί πέρα το εισιτήριό του και θα ανέβει και θα φύγει. Αλλά όταν έρχεται, γιατί να μην σταματήσει, παράδειγμα, όπως σταματάει στην Παναγίτσα, ξεφορτώνει από εκεί και μετά πηγαίνει, ας πούμε, στον τόπο του. Μέχρι στιγμή δεν μας έχουν καλέσει και έχουμε πει ότι αν δεν μας καλέσουν, θα μας βρουν μπροστά. Θα μαζευτούμε όλοι οι επαγγελματίες έμποροι από την αγορά και θα μαζευτούμε. Αυτοί που εκπροσωπούν τον Εμπορικό Σύλλογο είναι ο κ. Μπαλίτς και αυτός που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία για Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων είναι ο κ. Κουτσαμπασάρα. Και οι δύο φορείς, αυτοί οι δύο φορείς που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες, πρέπει να είναι σε όλες τις σκέψεις που γίνονται. Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ Μιχάλη Τζελέπης. Θεωρώ ότι η πρόταση του κυρίου Δημάρχου δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα στην πόλη των Σερών. Δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά. Δημιουργεί προβλήματα σε μια χρονική συγκυρία που πρέπει πραγματικά με προγραμματισμό και στόχευση να δούμε το πώς θα αναπτύξουμε τον οικονομικό κύκλο στο αστικό κέντρο της πόλης των Σερών και ιδιαίτερα στην αγορά. Mm-hmm. Όταν παίρνετε μία απόφαση και λέμε ότι τα χωριά της ανατολικής περιφέρειας του νομού Σερών θα πρέπει να πληρώνουν 3,5 και 3,5 επιπλέον 7 ευρώ για να κατεβούν στην αγορά των Σερών, για ποιο λόγο να έρθουν στις Σέρες? Απίστευτα φορολογικά βάρη σηκώνουν οι Έλληνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν που αποτυπώνονται σε πίνακες που συνοδεύουν τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της, οι φοροεπιβαρύνσεις έχουν φτάσει στο 65,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 64 δις του 2015. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το φορολογικό βάρος αυξήθηκε φέτος στο 37,6% του ΑΕΠ από το 36,4% του ΑΕΠ που ήταν το 2015 και το 35,5% του ΑΕΠ το 2014. Από το επόμενο έτος ξεκινάει αποκλιμάκωση των φορολογικών βαρών, τα οποία ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται οριακά στο 37,5% του ΑΕΠ το 2017 και στο 36,8% του ΑΕΠ τα έτη 2017 και 2018. Η μείωση αυτή συνδέεται με την αύξηση του ΑΕΠ την επόμενη διετία κατά 3,6% το 2017 και κατά 4,3% το 2018. Έως τότε όμως νέο κύμα φόρων έρχεται από τον Ιανουάριο. Στα καύσιμα, από την 1η Ιανουαρίου του 2017, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά το λίτρο από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο υγραέριο κίνηση θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο. Τσιγάρα, αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει το λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο αναλογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της λιανικής τιμής πώλησης, ηλεκτρονικά τσιγάρα. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το ύψος του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά μιλιγκράμμ υγρού. Καφές. Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στο εισαγόμενο και εγχωρίως παραγόμενο καφέ. Ειδικότερα από την 1η-1η του 2017 θα επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ με συντελεστές από 2-3 ευρώ ανά κιλό στο καβουρδισμένο καφέ και με συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό στο στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκχυλίσματα, από στάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ. Σταθερή τηλεφωνία. Νέο φορολογικό τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των καθαρών προφή ποιά τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμού. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. ΦΠΑ στα νησιά. Στο τέλος του έτους καταλήγεται έκπτωση 30% του ΦΠΑ που έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα σε ορισμένα νησιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ασφαλιστικών συμβούλων πραγματοποιήθηκε στις Σέρες ενάντια στο πρόβλημα θέμητων πρακτικών πρόθεσης ασφαλιστηρίων συμβολέων από τις τράπεζες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τις Σέρες. Έξω από το τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης Σερών βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι ασφαλιστές Περιφερειακής Ενότητας Σερών κατηγορώντας τα πιστωτικά ιδρύματα για αθέμητες πρακτικές και υφαρπαγή ασφαλιστηρίων. Είμαστε σήμερα εδώ έξω από ένα κατάστημα, ένα τραπεζικό κατάστημα, εντελώς συμπτωματικά είναι της Eurobank, να μην δημιουργηθεί κάποια άλλη υπόνοια οποιαδήποτε. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε στα πλαίσια των αθέμητων πρακτικών των τραπεζών όσο αφορά την
επιλογή του πελάτη τους ώστε να αποκτήσουν κάποιο συμβόλαιο μέσα από την τράπεζα. Διαμαρτυρόμαστε σιωπηλά, μοιράζουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο στους καταναλωτές, τους ενημερώνουμε ότι έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν όπου θέλουν οι ίδιοι και όχι εκεί που θα τους υποδείξει η τράπεζα και είμαστε αντίθετοι σε όποια πρακτική εκβιαστική από μέρους των τραπεζών. Αυτή είναι σήμερα μια κίνησή μας. Την κάνουμε στην πόλη των Σερών. Ήταν να γίνει την Τρίτη λόγω της αργίας των ταξιαρχών της πόλης. Μετατέθηκε για σήμερα. Ήταν ευκαιρία, όπως είπε και ο γραμματέας μας, ότι λόγω της ημέρας που είναι μια γιορτή για μας ουσιαστικά, να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι οι αθέμητες πρακτικές των τραπεζών όσον αφορά τον αναγκασμό και τον αγκιασμό των καταναλωτών του πολίτη, ώστε να αγοράζει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες των τραπεζών. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει να συνεχιστεί, γιατί καταρχάς καταστραγείται το δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη επιλογή και εκτός από αυτό πιστεύουμε ότι ο καθήλων αρμόδιος για να δώσει σωστές λύσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες των καταναλωτών είναι ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος, ο οποίος και μπορεί και ξέρει να διαγνώσει σωστά και να δώσει και λύσεις. Οι ασφαλιστές μεταξύ των παραπάνων κατήγγυλαν, όπως είπαν, την ολοένα και πιο προκλητική παρέμβαση των τραπεζών στην υποχρέωση ασφάλισης των πελατών μέσω των εταιριών επιλογής τους και τη στέρηση της ελεύθερης επιλογής εταιρείας και ασφαλιστή. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι σήμερα 11/11 είναι και η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Έχουν γίνει πανελλαδικές κινητοποιήσεις τις 8 του μηνός σε 20 πόλεις όλη την Ελλάδα. Συμβαίνει το εξής, ότι οι τράπεζες σήμερα βγαίνουν και εκβιάζουν τους κοινούς πελάτες μας που έχουμε όχι με ανταγωνιστικά προγράμματα, με ασφάλιστρα τα οποία είναι κατά 300-400% επάνω επιπλέον από ό,τι μπορεί να πάρει ο πελάτης που ήδη είναι πελάτης μας και τον εκβιάζουν ότι δεν θα σου δώσουμε το δάνειο, δεν θα σου δώσουμε το μπλοκ επιταγών και όλα αυτά εδώ. Και οι άνθρωποι μετά από 36 χρόνια εμπειρία στον χώρο των ασφαλιών, αυτό που θέλω να πω ότι αυτό δεν πρέπει να τους περάσει. Θα αντισταθούμε. Σύσσωμα όλος ο κλάδος. Παρόμοιες τώρα κινητοποιήσεις ενημερώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Να ενημερώσω ότι δεν θα μείνουμε μόνο στις Σέρες, όπως μιλήσαμε και το πρωί. Έχουμε αποφασίσει σαν ΔΣ κάθε εβδομάδα σε πόλη που θα υπάρχει λαϊκή να είμαστε εκεί με τους τοπικούς ασφαλιστές της κάθε πόλης και να κάνουμε επίσης μια τέτοια κίνηση διαμαρτυρίας έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες όλων των περιοχών. Πόσους ασφαλιστές έχει ο νομός Σερών? Ο νομός Σερών σαν ασφαλιστές στο επιμελητήριο είμαστε γραμμένοι κάπου 200-210. Τόσες οικογένειες. Στηρίζει την αγορά σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό. Τη στήριξή του στα αιτήματα των επαγγελματιών ασφαλιστών εξέφρασε από τη δική του πλευρά και ο πρόεδρος ΣΟΕΒΕΣ, κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς. Η Ομοσπονδία στηρίζει το δίκαιο αίτημα των Σωματείων Ασφαλιστών για μια ασφάλεια που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Πρέπει να πάει στον εξειδικευμένο άνθρωπο να ασφαλιστεί και όχι να μεσολαβούν διάφοροι άλλοι του. Βλέπουμε συχνό φαινόμενο όταν πάμε να πληρώσουμε στην τράπεζα, μας ζητάνε να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, να ασφαλίσουμε να κάνουμε μια άλλη ασφάλεια. Νομίζω ότι η ασφάλεια είναι σαν ένας καλός γιατρός. Πρέπει να πάμε στον εξειδικευμένο άνθρωπο, εξειδικευμένο ασφαλιστή, να ασφαλιστούμε εκεί που πρέπει και στην εταιρεία που πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Στο ίδιο τραπέζι θα κάτσουν FIFA και UEFA για το ελληνικό πρόβλημα στο ποδόσφαιρο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με πιθανότητα ταξιδιού του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Βασιλιάδη στο εξωτερικό για επαφές. Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη, η FIFA με την UEFA έχουν κλείσει ραντεβού με αποκλειστικό θέμα συζήτηση στο ελληνικό πρόβλημα. Πέραν των όποιων συζητήσεων του Κωστάκη Κουτσοκούμνη με τις δύο ομοσπονδίες και την ελληνική πολιτεία, επίκειται αυτή η συνάντηση που θα γίνει για τη λήψη περαιτέρων αποφάσεων. Όχι μόνο για το καυτό θέμα της διαιτησίας, αλλά και το μοντέλο της ΚΕΔ, τον ορισμό της και τα νέα πρόσωπα, αλλά γενικά για τις δομές του πρωταθλήματος. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, κάνει σκέψεις για ταξίδι στο εξωτερικό. Η στόχευσή του είναι να δει τα προεδρία
κατηγορία των FIFA. Θέλει δηλαδή να κάνει συνάντηση με επιτελικά στελέχη των δύο διεθνών ομοσπονδιών. Διαφορετικά, ένα τέτοιο ταξίδι θα είναι σπατάλη χρόνου και δημόσιου χρήματος άνευ αντικρίσματος. Όπως και να έχει, μετά τις αποφάσεις των FIFA-UEFA, θα υπάρξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη, η FIFA με την UEFA έχουν κλείσει ραντεβού με αποκλειστικό θέμα συζήτηση στο ελληνικό πρόβλημα. Πέραν των όποιων συζητήσεων του Κωστάκη Κουτσοκούμνη με τις δύο ομοσπονδίες και την ελληνική πολιτεία, επίκειται αυτή η συνάντηση που θα γίνει για τη λήψη περαιτέρων αποφάσεων. Όχι μόνο για το καυτό θέμα της διαιτησίας, αλλά και το μοντέλο της ΚΕΔ, τον ορισμό της και τα νέα πρόσωπα, αλλά γενικά για τις δομές του πρωταθλήματος. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, κάνει σκέψεις για ταξίδι στο εξωτερικό. Η στόχευσή του είναι να δει τα προεδρία των FIFA. Θέλει δηλαδή να κάνει συνάντηση με επιτελικά στελέχη των δύο διεθνών ομοσπονδιών. Διαφορετικά, ένα τέτοιο ταξίδι θα είναι σπατάλη χρόνου και δημόσιου χρήματος άνευ αντικρίσματος. Όπως και να έχει, μετά τις αποφάσεις των FIFA-UEFA, θα υπάρξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καμία παράγκα και κανένα οργανωμένο εγκληματικό σύστημα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την κοινωνία και από την ελληνική κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του Πρωθυπουργού, τις τελευταίες έκνομες ενέργειες αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των ερευνών για αυτές, για τη δρομοκρατική υπηρεσία, η οποία θα παίζει από εδώ και στο εξής κομβικό ρόλο στη διελεύκανση των υποθέσεων. Εάν αυτό, με τις κινήσεις αυτές, δεν καταφέρουμε να το πετύχουμε, τότε ας γίνει κατανοητό ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει και τη βούληση και τον τρόπο να επιβάλλει την έξοδο των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μέχρι να καταφέρουμε, αποδομώντας τα συστήματα, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Το πρωτάθλημα σκοπεύουμε να το ξεκινήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Δεν θέλω να αφαιθεί η εικόνα ότι θα πάει μέχρι το Μάη η Ελλάδα χωρίς πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως είπα και προηγουμένως, πλήττουμε τον Κοσμάκη και τις μικρομεσαίες ομάδες. Θα το ήθελα πάρα πολύ και όχι με τους αντιπροσώπους, αλλά με τους ιδιοκτήτες. Και όχι με αυτούς που κρύβονται ως ιδιοκτήτες, αλλά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.